Μαρία, έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είναι και απόφαση Αντιρρηστικής Επιτροπής. Είτε με αυτή την κυβέρνηση, είτε με άλλη κυβέρνηση, καθαρά, τα μέτρα αυτά να μην περάσουν. Και θέλουμε δημόσια δέσμευση. Ογά, ασφαλιστικό, μείωση κόστος παραγωγής. Συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θέλω να σας πω και το ξέρω πολύ καλά ότι κάνανε μεγάλο αγώνα και οι βουλευτές της επαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως να το πω, το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι, είχαμε αναντιωθεί στις απαιτήσεις τότε τις ανάλογες της Τρόικα, εμείς που ήμασταν yes men, έτσι, και δεν πέρασαν αυτά, εμείς που ήμασταν yes men, σε εισαγωγικά. Ναι, επομένως, εμείς έχουμε πάρει ως Νέα Δημοκρατία, έχουμε πει εξ αρχής, όταν ακόμα στηρίξαμε την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το αγροτικό ζήτημα που προβλέπεται στη συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εμείς δεν θα το στηρίξουμε. Βρείτε άλλους τρόπους. Όταν λοιπόν βλέπουμε μια κυβέρνηση να γεμίζει με τα κλειδούς υπαλλήλους όλες τις υπηρεσίες, τους συμμετέχους, τα ξαδέρφια, τις συγγενείς, τους θείους, τις θείες, και να μην πω τι άλλο, έτσι, και να φέρνει φορολόγηση όχι μόνο των αγροτών, να καταστρέφει την Ελλάδα, την παραγωγική χώρα της, Εμείς είπαμε θα είμαστε απέναντι σε αυτό. Εντάξει, εμείς είναι, αυτό που ζητάμε συγκεκριμένα, ξεκάθαρο, θα σας το ξαναπώ. Δημόσια δέσμευση. Δημόσια δέσμευση εδώ. Αυτό που λέμε ως Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι το ασφαλιστικό, ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρία ταμεία, ξεχωριστό ταμείο του ΟΓΑ, είναι στις προτάσεις που έχουμε υποβάλει, και επίσης θα φέρουμε, όπως υποσχέθηκε ο νέος αρχηγός, την πρότασή μας επί του ασφαλιστικού. Στις επόμενες μέρες. Δεν βλέπουμε τόσες μέρες καμιά θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Ήδη μη μου το λέτε, χθες είχαμε στείλει μισό λεπτό. Χθες είχαν σε πανελλήνιο επίπεδο. Μα το ξέρω, μιλάμε για τη συντονιστική επιτροπή τη δικιά μας. Οι συντονιστικές συνάντηση με αρμόδιους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή με 1,5 ώρα. Κατατέθηκαν οι προτάσεις σας, επεξεργάζονται το μαζί και θα καταθέσουμε την πρότασή μας. Αυτό που θέλω, μεταφέροντας και στη συντονιστική σας επιτροπή, αλλά και απευθείας σε όλους σας, με τους περισσότερους γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αντιληπτό ότι αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο το ασφαλιστικό και το φορολογικό που το βλέπετε και το διαβάζετε, νομίζω ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά. Δεν βγάζει πουθενά, γιατί ουσιαστικά με την αύξηση του 23% των αγροφοδίων, των λιπασμάτων και όλο αυτό, και εκτινάσετε το κόστος παραγωγής, αλλά και με την φορολόγηση, άρα λοιπόν καταστρέφεται η ελληνική πρωτήλη, η ελληνική παραγωγή. Πάνω λοιπόν σε αυτό, χθες το μεσημέρι στη Βουλή, είχαμε συνάντηση, οι τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντονιστικές επιτροπές σας, τις πανελλήνιες συντονιστικές σας επιτροπές, στις οποίες μας κοινοποιήθηκαν οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις σας. Γιατί βασικό είναι να έχουμε και προτάσεις. Ήταν οι αρμόδιοι τομεάρχες και θα επεξεργαστούν τις προτάσεις αυτές, και στο επόμενο διάστημα, πριν έρθει το ασφαλιστικό ή εντός όταν θα έρθει στη Βουλή, θα καταθέσουμε τις προτάσεις της επεξεργασμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Το συγκεκριμένο δεν πρόκειται να το ψηφίσω, το ξέρεις Μανώλη Φωτιαδάκη. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πρόταση νομίζω ότι καταστρέφει την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. Αυτά.